Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα έστειλαν οι κτηνοτροφικοί φορείς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ιάσμου, Αλεξανδρούπολης, καθώς και οι συνεταιρισμοί Θρακών, Αμνός και Αριανών. Στην επιστολή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά πως ήρεμοι και νυφάλιοι αρκετές μέρες μετά την ολοκλήρωση του 6ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αφού καταλάγιασε ο θυμός όλων μας για τον τρόπο που προσέγγισαν τα θέματα της κτηνοτροφίας, οι υπουργοί που συμμετείχαν σε αυτό προχωράμε στη σύνταξη αυτής της επιστολής, έχοντας την ολοκληρωμένη εικόνα και το αποτέλεσμα που αποκομίσαμε από όλη τη διαδικασία του Αναπτυξιακού Συνεδρίου. Να σημειωθεί ότι 20 περίπου ημέρες πριν την έναρξή του, σε συνάντηση με κλιμάκια κατανομό των οργανωτών των συνεδρίων, μας ζητήθηκε να στείλουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου μέσω email υπόμνημα με τα προβλήματα και τις προτάσεις μας για την κτηνοτροφία, ξεχωριστά για κάθε Υπουργείο που αφορούν αυτά, με σκοπό να λάβουμε απαντήσεις τις ημέρες του συνεδρίου. Θεωρήσαμε ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να πάρουμε απαντήσεις επιτέλους στα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας εδώ και χρόνια. Στείλαμε το κοινό υπόμνημά μας οι 7 σύλλογοι και οι 2 συνεταιρισμοί κτηνοτρόφων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή όλοι οι σύλλογοι πλην ενός, και αναμέναμε να ακούσουμε τις απαντήσεις. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, πλήρης απογοήτευση, τονίζουν χαρακτηριστικά στην επιστολή. Σε κατηδίαν συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και αγροτών μετά το τέλος της πρώτης ημέρας του συνεδρίου με την Υφυπουργό Οικονομικών, την κυρία Παπανάτσιου, και αφού δεν λάβαμε απάντηση για τα οικονομικά θέματα του υπομνήματός μας, κατά τη θεματική ενότητα που συμμετείχε η ίδια, κουβεντιάσαμε και της θέσαμε τα θέματα, αφού από ό,τι φάνηκε δεν ήταν ενήμερη για το υπόμνημά μας. Τη δεύτερη μέρα, στη θεματική ενότητα για τον πρωτογενή τομέα, δεν πήραμε σχεδόν καμία απάντηση για τα 20 και πλέον θέματα και προτάσεις που είχαμε αποστείλει. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αναπληρωτής και ο Υπουργός αναλώθηκαν σε εισηγήσεις που θύμιζαν έκθεση ιδεών χωρίς καμία ουσία, παρακάπτοντας την συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων που είχαμε θέσει. Καμία ουσιαστικά λύση για τα καθημερινά προβλήματα της κτηνοτροφίας, κανένα σχεδιασμό και από ό,τι φαίνεται καμία προοπτική για την αισιοδοξία των ανθρώπων που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Στην επιστολή, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι αναφέρονται και στη συνάντηση που είχαν με την Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Χτσιόγλου, αλλά και άλλες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Η επιστολή των κτηνοτρόφων καταλήγει πως περιμένουν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να λάβουν επιτέλους απαντήσεις για τα θέματα που έχουν θέσει εδώ και καιρό για να αλλάξει η πολιτική της αυτοχειρίας για τον κλάδο της κτηνοτροφίας και όχι μόνο, και για να σταματήσει επιτέλους το κάθε πέρσι και καλύτερα. Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια προεργασία πριν από το συνέδριο, υπήρχε μια συνάντηση με τη συντονιστική επιτροπή του συνεδρίου, με τον κύριο Αλεξιάδη, και εδώ και στη Δράμα, αλλά και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας. Μας ζητήθηκε να κάνουμε να καταθέσουμε ένα υπόμνημα μέχρι 31 Οκτωβρίου. Εμείς τα καταθέσαμε το υπόμνημα και σε σχέση με τα οικονομικά και τα ασφαλιστικά. Περιμέναμε να πάρουμε απάντηση και έτσι μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Αλεξιάδης. Δυστυχώς εκεί δεν πήραμε καμία απάντηση. Ο Υπουργός, ο αναπληρωτής και ο Υφυπουργός κάναν στην ουσία μια έκθεση ιδεών όπως θα κάνουν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, χωρίς να αναφερθούν στα ειδικά θέματα που έχει η περιοχή μας, αλλά και χωρίς να απαντήσουν τη συντηρητική πλειοψηφία των θεμάτων που είχαν. Αυτό μας απογοήτευσε όλους, έτσι, και μας θύμωσε ταυτόχρονα, διότι εμείς πήγαμε πολλές ελπίδες εκεί πέρα στο να πάρουμε πραγματικά κάποιες απαντήσεις. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι και η κυρία Παπανάτσιου από το Οικονομικό Επιτελείο και η κυρία Αχτσιόγλου από το Κοινωνική Ασφάλιση δεν είχαν ενημερωθεί καθόλου για το πρόβλημα που είχαμε καταθέσει. Μάλιστα. Και τώρα με την επιστολή ζητάτε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, να λυθούν τα προβλήματα και να εξαλειφθεί αυτό το κάθε πέρσι και καλύτερα που λέτε, έτσι. Βεβαίως, και το βασικό είναι ότι αν το πρόβλημα τελικά είναι θέμα προσώπων και δεν είναι κυβερνητικής πολιτικής, διότι άμα είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής, ο Πρωθυπουργός κατευθύνει υποτίθεται την κυβέρνηση και δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Αλλά άμα είναι θέμα προσώπων, ας αλλάξει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται εδώ ο Υπουργός και να μην μπορεί να μας απαντήσει τίποτα για ένα απλό θέμα σας, λέγω το θέμα των κτηνιάτρων, το οποίο είναι το πιο βασικό, έτσι, για την κτηνοτροφία. Να μην μπορεί να απαντήσει ούτε αυτό το θέμα, να μην μπορεί να απαντήσει και σχεδόν κανένα θέμα από τα θέματα που του είχαμε θέσει, 20 θέματα περίπου. Και ήρθε εδώ πέρα, μας έκανε μια όμορφη κουβέντα σχετικά με την ανάπτυξη, την κτηνοτροφία και την κατεύθυνση της εγωπροδοτροφίας που είναι ευβούληση της κυβέρνησης για να αναπτυχθεί, και στην ουσία δεν μας πει ένα μέτρο το οποίο πάρθηκε και ή θα πάρθει για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη. Γι' αυτό και γράφουμε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση ότι με τον αυτόματο πιλότο όπως πηγαίνουμε,
πηγαίνουμε κατευθείαν στην καταστροφή. Διότι χαρακτηριστικά γράφουμε στο τέλος, όπως είπατε και εσείς, ότι στην ουσία κάθε πέρσι λέμε και καλύτερα. Βλέπουμε ανθρώπους να εγκαταλείπουν το επάγγελμα και να μην υπάρχει προοπτική και για αυτούς που μένουν στο επάγγελμα. Και αυτοί δεν φεύγουν διότι δεν υπάρχουν και άλλες δουλειές για να γίνουν, ξέρετε. Και εδώ το τραγικό είναι ότι ενώ δεν υπάρχει ανεργία στην κτηνοτροφία ή έχουμε καθημερινή δουλειά 365 μέρες το χρόνο, δυστυχώς δεν έχουμε εισοδήματα από την κτηνοτροφία για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.